Ω την τελευταία πράξη τη κυβέρνηση, χαρακτήρισε το νέο ασφαλιστικό πρόεδρο τη Ένωση Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, ο οποίο βρέθηκε στην Πάτρα για εκδήλωση του κόμματό του. Ο κ. Λεβέντη αναφέρθηκε στι συνεχεί αναβολέ που έχει λάβει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και σημείωσε ότι η μόνη διέξοδο για τη χώρα είναι η οικουμενική κυβέρνηση. Το ασφαλιστικό πιστεύω θα είναι και το τέλο τη παρούση κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν έχει εισαχθεί. Είχαν πει να το φέρουν 10 Ιανουαρίου. Τώρα είμαστε τέλη Φεβρουαρίου. Νομίζω θα μπει ο Μάρτης, ακόμη δεν θα έχει εισαχθεί. Και στο τέλος αυτό θα είναι που θα αναγκάσει τα πράγματα να βαδίσουν προ η οικουμενική κυβέρνηση. Ο κ. Λεβέντη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο προσφυγικό ζήτημα, θεωρώντα ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στη δίνη του προβλήματο με χιλιάδε πρόσφυγε εγκλωβισμένου στο έδαφο τη. Είχαμε το κακό συμβάν να κλείσουν τα σύνορά του οι Σέρβοι. Αυτό σημαίνει ότι οι πρόσφυγες θα εγκλωβίζονται στη Φύρομ και στην Ελλάδα. Άρα στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ κακή εξέλιξη. Γιατί νομίζω περίπου σημαίνει Σέγγεν 2. Ο πρόεδρο ενό κεντρών χαρακτήρισε ω τρελό το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικέ άδειε, θεωρώντα ότι πρώτα θα έπρεπε να μπουν κανόνε και όσοι δεν του ακολουθήσουν, τότε να κλείσουν. Δεν βάζει τάξη σε ένα χώρο όταν κλείνει κάτι το συμμορφώνεις, βάζεις κανόνες και όποιοι δεν υποτάσσονται κλείνουν πια από μόνοι τους. Δεν είναι σωστό ο υπουργό να κλείνει κανάλια. Οι μη συμμορφούμενοι να κλείσουν, αυτό είναι λογικό. Πιστεύω ότι μία από τις τρέλες που θα μείνει του κυρίου Τσίπρα είναι και αυτό. Καθοδόν προ την Πάτρα, ο Βασίλη Λεβέντη σταμάτησε στον μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότε στο κεφαλόβρουσο του Λακαρνανία, όπου άκουσε τα αιτήματά του και συνομίλησε μαζί του, τονίζοντα ότι είναι αντίθετο στι καταλήψει και πω οι μάχε πρέπει να δίνονται στο κοινοβούλιο. Στο περιθώριο τη εκδήλωση του κόμματο του κυρίου Λεβέντη υπήρχε και μια έκπληξη για τη σύζυγό του, η οποία είχε γενέθλια χτε με αποτέλεσμα ο πρόεδρο ενό κεντρών να τη κόψει μια τούρτα.